Σοκ στο Πανελλήνιο από τον ξαφνικό χαμό του ποδοσφαιριστή George Baltok που έφυγε σε ηλικία 31 ετών. Σήμερα εδώ στο κανάλι Θάνος Κόκαλος Δημοσιογράφος θα δούμε όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες και πληροφορίες για το συμβάν, όπως την οργή που υπάρχει για τον Γιώργο Λιάγκα και όσα είπε στην εκπομπή του για την χλιδάτη κατοικία ενώ μιλούσε για τον χαμό του ποδοσφαιριστή. Ούτε μεσίτης που πουλάει σπίτια δεν θα τα έλεγε αυτά και θα τα δούμε σε λίγο με λεπτομέρειες. Το πέταξαν Χασαπόπουλο και Βούλγαρη στο Μέγκα. Τι συμβαίνει και φεύγουν τόσοι άνθρωποι ξαφνικά. Η λεπτομέρεια που δεν λέει κανεί του. Είχε κάνει το τσιμπηματάκι ο ποδοσεριστή. Και ανέ ναι, πιο. Όλα αυτά και όχι μόνο τώρα αναλυτικά. Πριν πάμε φίλες και φίλοι στο κυρίως θέμα για σήμερα, να δούμε τι συμβαίνει με τον τυφώνα Τέρας όπως έχει ονομαστεί που χτυπάει την Φλόριντα, τις ακτές της Φλόριντα πριν ε, από μερικές ώρες στις 3 τα ξημερώματα της πέμπτης. Ο τυφώνας χτύπησε το Σιέστα κι με ανέμους 193 χιλιόμετρα την ώρα και πρόκειται για ένα φαινόμενο κατηγορίας 3. Ο Τζο Μπάιντεν, όπω και οι Αμερικανικέ Αρχέ στο σύνολό του, αναφέρθηκαν για μία ακόμα φορά στου κατοίκου που δεν έχουν εκενώσει τι περιοχέ οι οποίε βρίσκονται στο κόκκινο, ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν όλε τι οδηγίε ασφαλεία και ότι είναι κυριολεκτικά ζήτημα ζωή ή θανάτου. Υπήρχαν πάρα πολλέ οδηγίε από τι αρχέ πριν ακόμα χτυπήσει ο τυφώνα και γι' αυτό μιλάμε για μία έξοδο 5,5 εκατομμυρίων, εκατομμυρίων πολιτών από την περιοχή, Ωστόσο, υπήρξαν και κάποιοι που έμειναν, ενώ οι αρχέ προειδοποιούσαν ότι όποιο μείνει, το πιθανότερο είναι να χάσει τη ζωή του. Καλούσαν του πολίτε να γράφουν το ονοματεπώνυμό του στον μπράτσο, εάν χρειαστεί, και του βρουν αργότερα ώστε να μπορεί να γίνει ταυτοποίηση. Εγώ θέλω να σταθώ και όλες φίλες και φίλοι στο γεγονός ότι στη Φλόριντα και στην Τάμπα είναι πάρα πολλές περιοχές όπου μένουν πάρα πολλοί Έλληνε ομογενεί έχουν σε κάποια σημεία, μάλιστα, θα έλεγε κανεί ότι έχουν και φτιάξει ελληνική απικία. Γιατί υπάρχουν ταμπέλε με μαγαζιά Ελλήνων, με ταμπέλε που είναι στα ελληνικά. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή δύναμη, να πάνε όλα καλά σε όλους τους ομογενείς, ε, στους Έλληνες ομογενείς που περνάνε αυτή τη δοκιμασία, για την οποία κάποιοι στο εξωτερικό και στην Αμερική λένε και κάποια περίεργα για, για αυτόν τον τυφώνα, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους των τελευταίων ετών. Ας μην μπούμε σε λεπτομέρειες γιατί πρέπει να πάμε στο επόμενο θέμα που είναι το κυρίως για σήμερα. Και μιλάω για τον, χαμό του, τον ξαφνικό χαμό του ποδοσφαιριστή George Baldock σε ηλικία 31 ετών. Ο ποδοσφαιριστής βρέθηκε στο σπίτι που διατηρούσε στη Γλυφάδα και μάλιστα στον πυθμένα της πισίνας. Θα σας πω τώρα κάποιες πληροφορίε πληροφορίες που υπάρχουν και λεπτομέρειες. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι και οι, όλες οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, οι τοξικολογικές εξετάσεις είναι σε εξέλιξη και άλλου είδους εξετάσεις. Μπορεί βέβαια αυτή τη στιγμή που γράφει το βίντεο να έχουν βγει κάποια αποτελέσματα. Εγώ θα σας πω με μία μικρή επιφύλαξη τις πληροφορίες που υπάρχουν ω τώρα και για ό,τι νεότερο θα σας το γράψω αν χρειαστεί κάτω στο καρφιτσωμένο σχόλιο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, σύμφωνα και με όσα είπε ρεπόρτερ σε τηλεοπτικό κανάλι, φαίνεται ότι η Ελλάς δεν προσανατολίζεται στο να εξετάσει αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Δεύτερον, ότι ο ποδοσφαιριστής ε, βρέθηκε, όταν βρέθηκε, δεν φάνηκε να έχει νερό στους πνεύμονες και όλα δείχνουν ότι ο θάνατός του από ανακοπή, όπως λέγεται, ε, έγινε πριν πέσει στην πισίνα. Βέβαια, υπήρξαν και νωρίτερα υπήρξαν άλλες πληροφορίες, εντελώς αντικρουόμενες, που έλεγαν το αντίθετο. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία, όταν θα υπάρχουν οι τελικές πληροφορίες. Καταλαβαίνω ότι, πρώτα απ' όλα, ενώ το reportage τρέχει, κάποιοι μπορεί να μεταδώσουν το οτιδήποτε που μπορεί να αλλάξει μετά. Ενδεχομένως, κάποιοι να θέλουν να πούνε το κάτι παραπάνω χωρίς να γνωρίζουν, γιατί επίσης υπάρχουν πληροφορίες για αυτό το μπουκάλι βότκα που βρέθηκε στο τραπεζάκι που ήταν δίπλα ακριβώς από την πισίνα και οι αρχές θα εξετάσουν εάν αυτό είχε χρησιμοποιηθεί εκείνο το βράδυ ή είχε χρησιμοποιηθεί σε άλλη χρονική στιγμή. Από τις κάμερες ασφαλείας υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε είναι, επαναλαμβάνω, είναι οι πρώτες πληροφορίες, έτσι. Υπάρχουν κάποιες πρώτες πληροφορίες που λένε ότι δεν πρέπει να φαίνεται εκείνο το βράδυ δεύτερο άτομο να μπαίνει στην κατοικία και στο σπίτι του Μπάλτοκ. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να δούμε τα όσα μετέδωσε η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, γιατί εκεί ακούστηκαν πράγματα τα οποία εμένα τουλάχιστον μου φάνηκαν απίστευτα και πρωτοφανή. Και δεν το λέω μόνο εγώ, Υπάρχουν πάρα πολλοί στο διαδίκτυο που εκφράζουν την οργή τους για όσα είπε ο γνωστός παρουσιαστής, διότι ξεκίνησε ε, να κάνει εισαγωγή στο θέμα, μιλώντας για το πόσο χλιδατί ήταν η κατοικία που έμενε ο ποδοσφαιριστής. Πόσε χιλιάδες ευρώ ενίκιο πλήρωνε η ομάδα του Παναθηναϊκός για να μένει εκεί, πόσο κοστίζει το σπίτι το ίδιο αν κάποιο το αγόραζε, σε ποια... Ε, ακριβή περιοχή βρίσκεται, ότι πάνω είναι κάτω είναι η θέα για τη θάλασσα, από πάνω είναι η ακριβή περιοχή που είναι στη γλυφάδα, που έχει ε, ένα φράχτη με λουλούδια, που από εδώ είναι η είσοδος. Περίμενα ότι στη συνέχεια θα εξελιχθεί αλλιώς το ρεπορτάζ που δόθηκε από το Λιάγκα, παρόλα αυτά, όμως, με έκπληξή μου και έκπληξη πάρα πολλών, υπήρχε μία επιμονή, ένα αναλυτικό ρεπορτάζ, για το χλιδάτο της κατοικίας ενός ποδοσφαιριστή που έφυγε χθες το βράδυ σε ηλικία 31 ετών. Ο Λιάγκας, λοιπόν, το συνέχισε. Είχε και κάποιον άλλον εκεί από την εκπομπή να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ δείχναν δίπλα τη, την φωτογραφία του ποδοσφαιριστή που έχει φύγει από τη ζωή και να, να το συνεχίζουν. Και πόσο κάνει αυτό το σπίτι, ότι είναι υπερπολιτελής η κατοικία, ότι ξέρω εγώ για να μείνει κάποιο εκεί έτσι, ότι και από πάνω, ότι είναι κάτω η πισίνα και από πάνω και αυτό ήταν ε, του ποδοσφαιριστή, ο πρώτος όροφος. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω πού ακριβώς χρησιμεύουν όλα αυτά. Το σπίτι του Πάρτοκ είναι το ισόγειο, αυτό εδώ, το ισόγειο είναι εδώ είναι το ισόγειο όπου για να καταλάβετε από την απέναντι μεριά, πάρτε με το άλλο πλάνο. Για ακούστε να κόσμος, ακούστε τι λέει, προσειδό. ενώ έχει φύγει ένα άνθρωπο από τη το. ζωή. Τι λέει για το σπίτι του. Περνάς απέναντι, ούτε μεσή δεν τα λέει αυτά τα πράγματα. Που θέλει να πουλήσει σπίτι. Και βλέπει ακριβώ τη θάλασσα απέναντι. Εδώ πάνω βλέπετε ότι είναι υποσυδόνο, η παραλιακή. Άρα βλέπετε ότι η πολυκατοικία αυτή, η πλήρω ο ίδιο με την που είναι κάτω από την Ποσειδόνο. Είναι το πιο ακριβό κομμάτι τη Βουλιαγμέ, τη Γλιφάδα, και ένα από τα πιο ακριβά στην Ελλάδα. Το σπίτι λοιπόν του ποδοσφαιριστή είναι το ισόγειο αυτό εδώ, όπου από το ισόγειο δεν υπάρχει θέα τη θάλασσα, διότι είναι στο επίπεδο τη θάλασσα και υπάρχει και ο μαντρότυχο εδώ. Αυτό εδώ βλέπετε. Με τα ψηλά τα λίλιουμ, αυτά εδώ τα ειδικά τέλο πάντων φυτά, τα οποία καλύπτουν τη θέα προ τα έξω, αλλά καλύπτουν και τη θέα από τον κόσμο έξω, να δουν τι κάνει ο άνθρωπο που είναι μέσα. Μόνο με ντρό, δηλαδή που μα έστειλαν δούμε τα πλάνα αυτά. Από το πρώτο όροφο όμω αυτόν εδώ, που και αυτό ο όροφο ανήκει στον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, είναι δηλαδή ισόγειο και πρώτο όροφο. Αυτό εδώ ο όροφο λοιπόν. Η ιδέα προ την παραλία και τη θάλασσα είναι συγκλονιστική. Είναι εκπληκτική. Από όλο το έβρο του πρώτου όροφου τέλο πάντων, η ιδέα προ τη θάλασσα είναι συγκλονιστική. τη να έκανε μια διαφήμιση για να πουλήσει μια υπερπολιτελή κατοικία. Δε, δεν θα τα έλεγε αυτά και ενώ πρόκειται για μια κατοικία ενός νέου ανθρώπου, ενός νέου ποδοσφαιριστή που μόλι, είναι μερικές ώρες που έχει χάσει τη ζωή του. Δεν ξέρω ειλικρινά πού αποσκοπεί όλο αυτό. Καταλαβαίνω ότι είναι μια εκπομπή αυτό που λέμε τύπου πρωινάδικο. Θα πει και κάποιε λεπτομέρειε, ξέρω εγώ για το σπίτι, αλλά εδώ δόθηκε βαρύτητα και σημασία μόνο σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή στο, στο χλιδάτο τη υπόθεση. Πάλι καλά δηλαδή που βγήκε ο Λάζο Μαντικό και έδωσε το, το ρεπορτάζ, όπω πρέπει να κάνει ο δημοσιογράφο, και την ανθρώπινη διάσταση. Ξεκινώντα και λέγοντα ότι εδώ έχει φύγει ένα νέο άνθρωπο, Πάμε τώρα, φίλε και φίλοι, να δούμε ε, σε τι κατάσταση βρίσκονται οι συγγενείς, φίλοι, οι συμπαίχτες του ποδοσφαιριστή. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού ε, είναι τόσο σοκαρισμένοι που χρειάστηκε να ακυρωθούν, όπως είναι και λογικό βέβαια, οι προπονήσεις, ενώ υπάρχουν αιτήματα και μηνύματα από, όλο τον ποδοσφαιρι... από όλη την ποδοσφαιρική οικογένεια Πρώτα απ' όλα συλληπιτήρια μηνύματα από τις περισσότερες ομάδες, νομίζω όλες έχουν βγάλει, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει αίτημα της ΕΠΟ για ενός λεπτού σιγή και μαύρα περιβραχιόνια στον αγώνα της Εθνικής που θα γίνει με την Εθνική Αγγλίας. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο ποδοσφαιριστής ήταν και διεθνής, έπαιζε στην Εθνική Ελλάδος, καθώς είχε ελληνικές ρίζες από τη γιαγιά του και μάλιστα δήλωνε πολύ περήφανος και χαρούμενος που θα έπαιζε στην Εθνική Ελλάδα, είπε ότι αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα, ότι έτσι θα έκανε περήφανους τους δικούς του και είχε αρχίσει να λέει και τις πρώτες του λέξεις στα ελληνικά. Ε, καλησπέρα, το όνομα μου είναι Κατά κοινή ομολογία πρόκειται για ένα παιδί διαμάντι, έναν ήσυχο άνθρωπο, ο οποίος δεν έκανε άστα ζωή, Λέγεται ότι δεν ήταν από αυτού που τα έπιναν, που ξενυχτούσαν, που γενικότερα έκαναν μία ζωή που δεν συνάδει με ποδοσφαιριστή. Αλλά εγώ θέλω να βάλω και μία λεπτομέρεια εδώ πέρα. Γιατί όλα αυτά που έχουν υποθεί για το μπουκάλι βότκα, και θα δούμε τι θα δείξουν όλες οι έρευνες στο τέλος, δίνεται, ας πούμε, και μία εικόνα ότι μπορεί ο ποδοσφαιριστής να τα έπινε και λόγω αυτού να έπαθε την ανακοπή. Δεν ξέρω αν τελικά θα αποδειχθεί ότι έτσι ήταν, αλλά εδώ επαναλαμβάνω, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που έκανε μία άριστη ζωή, ήταν πολύ τυπικός, πολύ ήσυχο και ακόμα και έτσι να ήταν. Ξέρετε πόσοι αθλητές υπάρχουν σε όλα τα αθλήματα, σε επαγγελματικό επίπεδο και σε ανώτατο επίπεδο, που και καπνίζουν και πίνουν και ξενυχτάνε, παρόλα αυτά... Ε, δεν είχαν αυτή τη τραγική κατάληξη που είχε ο ποδοσφαιριστής. Πάμε τώρα να δούμε και κάτι ακόμα. Η οικογένεια ζήτησε από τα μέσα αμαζικής ενημέρωσης να σεβαστούν το, το πένθος, το, το σοκ που έχουν και είδαμε πριν ε, πώς ο Γιώργος Λιάγκας παρουσίασε το θέμα. Πριν δούμε τι αναφέρει δημοσίευμα για το αν ο ποδοσφαιριστής και κάνει το τσίμπημα και αν ναι, ποιο. Γιατί το συγκεκριμένο δημοσίευμα έχει δώσει και ντοκουμέντα. Έχει ε, δείξει και κάποιε εικόνε από την περίοδο που ο George Μπάλτοκ ήταν στην Αγγλία και έπαιζε για τη Sheffield United. Θέλω να ακούσουμε πρώτα αυτά που είπαν και τον τρόπο που σχολίασαν ο Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη στο Μέγκα. Είπαν λοιπόν το, το ξεκίνησε ο Χασαπόπουλο και άρχισε να βάζει σε μία σειρά, αφού μίλησε προηγουμένω ένα αθλητικό ρεπόρτερ, άρχισε να βάζει σε μία σειρά μόνο τι τελευταίε ημέρε το πόσου ξαφνικού χαμού έχουμε και συναδέλφων δημοσιογράφων. Δηλαδή, έπρεπε να φεύγουν και τόσοι δημοσιογράφοι για να θέσουν κάποιοι το λογικό ερώτημα και μόνο. Είπαν λοιπόν ότι πώ γίνεται να φεύγουν ξαφνικά και μαζεμένα τόσοι πολλοί άνθρωποι. Αναφέρθηκαν και σε αυτού που έχουν προκύψει ζητήματα στην υγεία τους, προβλήματα. Για να ακούσουμε τι είπανε. Πρέπει να σα πω κάτι. Δεν ξέρω τελευταία, δηλαδή από το μήνυμα πλέσα. Κοιτάξτε. Από τώρα η Βιργενία επισημή θα μα πει γιατί και την κρέη που είναι πολύ σοβαρά. Από αυτό που είπαμε η Μαρινέλα. Εμεί τώρα θα το πω κιόλα, παιδιά, του ξέρετε και όλου κιόλα. Δύο μέρε τώρα έχουμε χάσει δύο πολύ αγαπητού συναδέλφου ε, στη δημοσιογραφία. Ο Μπάμπη ο Αγρολάμπο. Ξαφνικά 59 ετών. Ξαφνικά 59 ετών. Ε, έφυγε από τη ζωή. Εχθέ ο Τάσο Σόχατζη 67 ετών, ε, ήταν λίγο άρρωστο, έφυγε από τη ζωή. Πολύ θανατικό ρε παιδιά. Είναι, Πραγματικά. είναι από τι περιόδου που λε τι γίνεται. Ξαφνικά ο ένα, ο άλλο, πολύ θανατικό, είναι από τι περιόδου που λε τι γίνεται. Αυτό που αναρωτιούνται πάρα πολλοί Έλληνε πολίτε, γιατί είναι ένα λογικό ερώτημα, φίλε και φίλοι. Γιατί εάν πάμε και πίσω να δούμε και πώ οι άλλοι άνθρωποι έχουν φύγει έτσι ξαφνικά, έτσι ξαφνικά παρουσιάσαν, παρουσιάσαν προβλήματα, και ασχέτου ηλικία. Γιατί για, για κάποιε περιπτώσει στι αρχέ, όταν είχε αρχίσει να εμφανίζεται αυτό το, το τυχαίο φαινόμενο, να είναι τυχαίο να είναι. Έλεγαν Α, ο Τάδε ήταν μεγάλο σε ηλικία. Α, ο Τάδε κάπνιζε. Εδώ έχουμε με αφορμή το τραγικό συμβάν ε, ενό ποδοσφαιριστή. Εγώ δεν ξέρω και δεν λέω ότι όλα αυτά συνδέονται. Το κοινό όμω είναι ότι έχουμε πολλού ξαφνικού χαμού. Αυτό δεν μπορεί κανεί να το αφισβητήσει. Με αφορμή λοιπόν το συμβάν με τον Μπάλτοκ, τα όσα είπαν Χασαπόπουλος και Ανθή Βουλγαροί, είναι, μήπως είναι ψεκασμένοι κι αυτοί, ε? αν και αυτό πάει έχει καταρρεύσει, αφού δεν βγήκε ο καθηγητής και είπε ότι ψεκάζουμε όταν χρειάζεται για να βρέξει. Δεν είναι δικά μου λόγια. Αλλά εδώ υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις, όχι μόνο γνωστών προσώπων, τραγουδιστών, ηθοποιών, ξέρω εγώ, δημοσιογράφων, αλλά και απλών πολιτών που είναι ανώνυμοι και έφυγαν ξαφνικά και σε μία ηλικία, ενώ κάποιοι από αυτούς οι περισσότεροι δεν είχαν προβλήματα. Και πάμε τώρα, φίλε και φίλοι, να δούμε ένα δημοσίευμα που λέει κάποιες πληροφορίες, θα επαναλάβω για μία ακόμα φορά μετά τα όσα έχουν συμβεί και τελευταία, ότι δεν είναι δικές μου πληροφορίες και θα σας πω και την πηγή, είναι από το κουρδιστό πορτοκάλι, το οποίο αναφέρει κάτι που εγώ τουλάχιστον δεν είδα στα μεγάλα κανάλια, να το λένε έστω στο τέλος ως στοιχείο του ρεπορτάζ. Εδώ έβγαινε ο Λιάγκας και έλεγε μια ώρα για την πισίνα, κοιτάξτε και έχει εδώ φράκτη, από εδώ είναι η είσοδος. Δηλαδή, ε, μήπως πρέπει να γίνει μεσίτης δεν ξέρω. Συγγνώμη που γελάω φίλε και φίλοι, αλλά εδώ νομίζω είναι κομικοτραγικ... Είναι κάποια πράγματα είναι κομικοτραγικά. Έχουμε λοιπόν τόσες άχρηστε στην κυριολεξία λεπτομέρειες που νομίζω ότι προσβάλλουν και τη μνήμη ενός ανθρώπου που ακόμα δεν έχει κλείσει 24 ώρο που έφυγε, και γιατί να μην μπουν έστω στο, στο τέλο. Την πληροφορία αυτή που μεταδίδει δεν είναι δικιά μου, το ξαναλέω, το κουρδιστό πορτοκάλι. Όπω λέει λοιπόν εκεί το δημοσίευμα, το 2021 στη Selfield United, όταν ήταν και ο George Παλτόκ στην ομάδα και στην Αγγλία, είχε γίνει ένα, ε, μια ενέργεια μαζικού τσιμπήματο. Και όπω αναφέρουν οι πληροφορίε όχι μόνο φαίνεται όλοι οι ποδοσφαιριστές να είχαν κάνει, τις ομάδες να είχαν κάνει τα τσιμπήματα, αλλά είχαν μετατρέψει και το γήπεδο σε ένα κέντρο για να πηγαίνουν και οι απλοί πολίτες, οι Βρετανοί, να κάνουν τα τσιμπήματάκια. Όσο για την περίπτωση καθεαυτού του George Baldock, με ερωτηματικό το δημοσίευμα λέει ότι είχε λάβει ή το, το ασφαλές σκεύασμα του Μπουρλά, είτε της Άστρα Ζένεκα. Θυμάστε η Άστρα Ζένεκα τι είχε βγει και είχε ομολογήσει. Και συνυπολογίστε εδώ και πώς οι Βρετανοί το τελευταίο διάστημα έχουν ξεκινήσει αγωγές και μηνύσεις, έχουν φτιάξει ένα σύλλογο για κάποια τυχαία που τους παρουσιάστηκαν μετά τα τσιμπηματάκια. Τυχαία είναι όλα φίλε και φίλοι. Ε, εγώ όφιλα να δώσω όλο το ρεπορτάζ, ό,τι συμβαίνει, προσπάθησα να το καταγράψω. Εάν υπάρχουν νεότερα σημαντικά που δείχνουν και παραπάνω πράγματα, γιατί σίγουρα είναι το ανθρώπινο κομμάτι, αλλά υπάρχουν και άλλες προεκτάσεις όπως βλέπετε εδώ μόνο για σκέψη και προβληματισμό. Εγώ δεν ξέρω από τι έφυγε ο άνθρωπος, κανείς δεν το ξέρει αυτή τη στιγμή και το, τα όποια συμπεράσματα θα τα αφήσω σε εσάς και είναι και μία δική μου πρόταση να μην, βιασ, να μην βιαζόμαστε γενικώ για όλα να βγάζουμε συμπεράσματα ενώ κάτι είναι σε εξέλιξη. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή αν θέλετε να λαμβάνετε αυτόματες ειδοποιήσεις για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει. Όσοι έχετε γραφτεί, πρέπει να ελέγξετε αν παραμένετε και γραμμένοι. Επίση, είναι πολύ σημαντικό όταν δείτε ότι υπάρχουν προβλήματα. Μου έστειλαν και αυτό με το like που το πατάνε και δεν το μετρούσε. Δεν ξέρω τι είχε συμβεί. Όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, μπορείτε να τα καταγράφετε και με καταγραφικό οθόνη και να τα στέλνετε στο email επικοινωνία του καναλιού εκεί που επίσης μπορείτε να στέλνετε καταγγελίες, ένα βίντεο σύντομο με σχόλιο δικό σας για θέματα της επικαιρότητα. Μια καλή συνέχεια από μένα να είστε καλά. για χαρά.